Κλέφτουμε. Τι εννοείτε? Τι εννοώ, κλέφτουμε, ρε. Λείπουν πολλά λεφτά από την εταιρεία. Μα τι λέτε, πώς γίνεται, ποιοι σας κλέφουν? Τα παιδιά μου τα έχουν. Πατέρ, αγχώνομαι λίγο. Όχι, μην αρχίσεις πάλι. Κάτσε ρε Μιχάλη, δεν έχω ξανακάνει εξομολόγηση. Έλα να πάμε μαζί στην εκκλησία και μην αγχώνεσαι. Ζήτα από το Θεό να σε φωτίσει, να ανοίξει την καρδιά σου και όλα θα πάνε μια χαρά. Λείπουν πολλά λεφτά από την εταιρεία. Ξεριστώ. Αρχιακούεις. Μαρινά, ό,τι είσαι να γίνει, να ξέρεις ότι αγαπώ σε πάρα πάρα πολλά. Τι εννοείς? Αλκή, σε παρακαλώ, αν έχει συμβεί κάτι, θέλω να ξέρω. Και να πεθάνω τώρα δεν με νοιάζει. Αγαπώ ότι είχα τόσο πολλά με τα παιδιά. Ο παππούς ο Σταύρος. Ο παππούς ο Σταύρος δεν είναι καλά. Έπεσε. Κοίταξε με, τι είπες? Είναι μέσα στην πισίνα. Τον είδε, είναι μέσα στην πισίνα. Σοφία, βγες έξω, πάρε τηλέφωνο. Πώς? Ας τα πώς. Πάρε τηλέφωνο. Σταυράκι μου, για πες μου. Τι να σου πω, παππού, κάνω προσευχή για τον παππού του Σταύρου. Αγγέλε μου, τρέξε γρήγορα στον παππού μου. Σε παρακαλώ. Δεν απαντά. Μα πώς γίνεται να είδε τον πάση? Σιωπή είναι, Ελένη. Περιπέσει εδώ στο βρίσκο, πιστεύω. Σταμάτα, παιδί μου, είπε. Ένα φταίξω εγώ τώρα. Δεν απαντά. Πάρ' τον δάνει. Κύριε Σταύρο, είστε έτοιμος? Συγγνώμη, είναι καθυστέρηση, είμαι ο Χασάπης. Βάλω τα μέσα στο ψυγείο και φύγαμε. Σοφία μου, καλημέρα, τι γίνεται? Τάκη, είσαι με τον παπά? Γιατί σε ακούω ερχόμενο, τι έγινε? Τάκη, απάντα μου, είσαι με τον παπά μου? Πολύ ακριβώς, τώρα έφτα σπίτι. Πήγα για ψώνια. Πήγαινε έξω, σε παρακαλώ, στην πισίνα. Γιατί? Τάκη, δεν μπορώ να σου εξηγήσω τώρα. Πήγαινε, σε παρακαλώ, έξω. Τι λέει, ρε Σοφία? Σταμάτα τα, κύριε Λέισον, Τάκη, και πήγαινε. Κάμε αυτό που σου λέω, θα σου εξηγήσω μετά. Πάω, πάω. Μείνε στη γραμμή. Κύριε Σταύρο! Κύριε Σταύρο, πού είσαι? Τα Παναγία μου. Τάκη, Τάκη, τι έγινε? Μίλα μου, τι έγινε? Κύριε Σταύρο! Κύριε Σταύρο! Κύριε Σταύρο! Τάκη, απάντα μου! Τάκη, σε παρακαλώ! Μα τι έγινε? Ένα λεπτό, Ελένη! Τάκη! Τάκη, μίλα μου! Κύριε Σταύρο, εμποδίσαι καλά, κύριε Σταύρο. Αγέσμε.
Έλα και απαλλαδοτικά μη σαν με πεθάνεις. Σοφία, τι έγινε? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Πάντως κάτι συμβαίνει. Πήρα τον Τάκη, τον βοηθό του πατέρα μου, τον έστειλα στην πισίνα, φώναξε Παναγία μου και τώρα δεν απαντά. Μη φοβάσαι, θείο μου. Παρακάλεσε τον Αρχάγγελο για να πάει στον παππού. Στο θείο μου. Μακάρι να είχα την πίστη σου, αγαπώ. Μακάρι να είχα την πίστη σου. Ναι, γεια σας. Έναν ασθενοφόρο στην Γρηγόρια Ξεντιού 40. Ναι, ήβρα το μάστρο μου ανέστη εδώ, μέσα στην πισίνα. Εντάξει, ευχαριστώ. Κύριε Σταύρο μου, είσαι καλά? Είσαι καλά, ακούεις με? Και τι έγινε, ναι, πέθανες με. Κοίτα, μεν πανικοβλήθεις. Πες μου ακριβώς τι έγινε. Ήβρα το μέσα στην πισίνα να ανέστη του. Κολυμπούσε, αφού δεν κολυμπά πρωί. Όχι, ήταν με τα ρούχα. Δεν ξέρω, ζαλίστηκε, ναι, πέσε. Τώρα πώς είναι? Αναπνέει, έκαμα τεχνητή αναπνοή, ναι, έφκαλε νερό. Ασθενοφόρον ειδοποίησες? Ναι, έρχεται. Που την κλινική μας, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Δεν ανταποκρίνεται όταν μου μιλάς? Όχι. Άκου, καλέ να βγει και όχι, στείλε μου να δω πώς είναι ακριβώς τώρα. Γεια. Το βρήκε ένα στο σπίτι. Πού πάτε? Πάμε να πούμε κάτι στον δεξιάρχη για τον παππού. Άγγελε, θα τρελαθώ. Πώς έγινε, πώς ένιωσε το μωρό ότι έγινε αυτό που έγινε? Δεν εξηγούνται με τη λογική τα πνευματικά, κόρη μου. Αυτά ή τα δέχεσαι με την καρδιά, είτε δεν τα δέχεσαι. Με συγχωρείς, πρέπει να πάρω τηλέφωνο ένα συνάδελφο. Καλημέρα. Τι έκπληξη είναι αυτή? Πώς και μας θυμηθήκατε τις διακοπές σας, συνάδελφα, σας λείψαμε? Κοίτα, Αντώνη, φέρνουν τον πατέρα μου στην κλινική. Σε παρακαλώ. Τι λες, τι έπαθε? Το βρήκε ο βοηθός του μέσα στην πισίνα ανέστητο. Μπήκε να κολυμπήσει? Όχι, πρέπει να έπεσε, ήταν με τα ρούχα του. Εντάξει, μην ανησυχείς, θα το αναλάβω εγώ. Σε παρακαλώ πολύ, Αντώνη, κράτα με εν ημέρη. Θα προσπαθήσω να επιστρέψω όσο πιο σύντομα γίνεται, αλλά είμαι στη Σύμη και καταλαβαίνεις, πρέπει να βρω καραβάκι για τη Ρόδο και από τη Ρόδο το αεροπλάνο για Κύπρο. Καταλαβαίνεις. Μην ανησυχείς, θα το αναλάβω εγώ. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό, αλλά ακόμα και αν είναι, θα το αντιμετωπίσουμε. Εγώ είμαι εδώ. Έλα, όλα θα πάνε καλά. Μακάρι. Να σου πω, δεν περιμένεις να δω πώς είναι πριν επιστρέψεις από τις διακοπές σου? Καλά, θα προσπαθήσω να βρω όλα αυτά που σου είπα και θα περιμένω τηλεφώνημά σου, εντάξει? Εντάξει, καλή μου. Έλα, θα σε πάρω. Εύχομαι να είναι όλα καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη μου. Γεια. Να δείξει. Τι να δείξει, τι έγινε? Είναι καλημέρα. Γιατί, τι έγινε, Αρκή? Σε ξεμεθύστη. Τελειώνει, Αρκή. Πέμουμε με νευριάσεις. Όχι σοβαρά, γιατί αν δεν το κόψεις... Εσύ να το κόψεις, ρε φίλε. Θα μου πεις τι να κάνω μες στη ζωή μου. Δεν είμαι κανένα μωρό. Εγώ είπα σου ποτέ να κόψεις τον τζογό. Τι πες? Τι μου ακούσες?
Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφόν καμάρι. Ποιος σου είπε? Τι σημασία αν έχει ποιος μου είπε? Σημασία αν έχει ότι εγώ τον εδιέψευσα. Εν είπα τίποτε μέχρι τώρα που με νευρίασες, καταλάβεις. Εγώ επροστάτευσα σε αυτή. Επροστάτευσα σε. Εντάξει. Ο παπάς είναι καλά στην κλινική. Τι έπαθε? Βρήκαν τον λιπόθυμο Νοτάκης στην πισίνα. Φιλάλης. Ποιος σου είπε να την παίζω? Ρε Αλκη, πάει καλά. Τέλειωνε, πέ μου. Πού το έμαθες, ποιος σου είπε? Είπε μου το η Σοφία. Το πιστεύω. Και τώρα τι να κάνουμε? Φεύγουμε. Επίσης η Μαρίνα στο λιμάνι να βρει εισιτήρια. Έλα, Τάκη, η Αντιγόνη είναι. Τι έγινε με τον παπά? Άτε ρε, τέλειωσε το γάλα. Στέλλα, δεν έχουμε γάλα. Α, τι έκπληξη, ποιος το έπιανε άραγε? Έλα μου ντε. Ένα μου πει και έλα μου ντε. Γιατί δεν πας, αγάπη μου, να αγοράσεις μια ωραιότατη αγελάδα να την βάλεις έξω στην αυλή να τελειώνουμε με τον την ιστορία? Η καλή μας αγελάδα τρώει χόρτο στη λιακάδα για να κατεβάσει γάλα. Μπράβ. Να το κάνουμε ντυράκι, να το βάλουν στο πιάτο, να μας πούν ορίστε φάτο. Να μου πούν ορίστε φάτο. Κοίτα να δεις. Αν τούτον είναι σπόντα για να μου πεις ότι τελείωσε και το τυρί, μην περιμένεις ότι θα πάει κάποιος και ειδικά εγώ. Να το αγοράσει, να σου το φέρει, να σου το βάλει μέσα στο πιάτο και να σου πει ορίστε φάτο. Καλά ρε Στελίτσι, γιατί δεν κάνεις τόσο κόπο για την αδερφή σου? Γιατί η αδερφή μου εκατάντησε ένα σκούνος, δεν κάνεις τίποτε. Συγγνώμη, εγώ δεν σου έκανα φραπέ. Πότε, στα γενέθλια μου? Στέλλα, θέλω γάλα. Θέλε. Εφήν τζάφηκε ματσιτούτη, μάμα πότε θα έρθει? Μάνα μου, το μωρό έλειψε τη μάμα του. Να σου πω, μήπως όταν ήσουν μικρή δε σε θύλαζε, γι' αυτό να είσαι κολλημένη με το γάλα? Πολλά πράγματα που δεν μου έκαμε, άρα με αυτήν τη λογική θα πρέπει να είμαι κολλημένη με πολλά πράγματα. Καταφωνή. Έλα, μαμή. Τι? Πότε? Τι έγινε? Εντάξει, πάμε αμέσως. Ναι, να σου πω. Ο παππούς είναι καλά. Τι έπαθε? Δεν ξέρω ούτε η ίδια. Πήραν τον με το ασθενοφόρο στην κλινική της. Πάμε. Τι εννοείς, ένα λεπτό? Γερό, τέλειωνε, πάμε. Τι εννοείτε δεν ξέρετε? Ποιος ξέρει, πείτε μου ποιος ξέρει να πάω να το ρωτήσω. Θα βγει σε λίγο ο γιατρός. Μα πόσο λίγο, εσπάσα. Συγγνώμη, γιατί δεν καταλαβαίνετε ούτε οι γιατροί ούτε οι νοσοκόμοι την αγωνία του ανθρώπου που είναι έξω και περιμένει. Περιμένετε, κύριε, θα βγει σε λίγο ο γιατρός. Μα πόσο λίγο, πού τον ευλοημένο, πού τον? Να φκεί. Εν η ψυχή μου που να φκεί ώστε να φκεί ο γιατρός. Τι σας είναι ο ασθενής, κύριε? Μαστρός μου. Μπράβο. Τι μπράβο? Εν τόσο είσαι πολλοί που κάνουν έτσι για τον μάστρο του. Διά μου τύψη. Ακούω ρε κουβέντα, δεν το πιστεύω. Τι χαρά, μόνο χαρά, πετάω λέμε. Τι κάνεις κύριε Γιώργο? Άστον, είναι χαρούμενος. Έτσι το αρέσει πάντα να με μαλώνει. Άσε με αδερφέ, άσε με να εκφράσω αυτό που νιώθω. Πάτερ, πώς λέμε αυτή τη μετάνοια που είναι έτσι τελείως κάτω? Στρωτή. Μπράβο, αδερφέ, σου οφείλω μια μεγάλη στρωτή μετάνοια. Σε ευχαριστώ που με έφερες εδώ μαζί σου. Τι κάνεις, κύριε, σήκω πάνω. Ξέρω το πόθο σου να γίνεις μοναχός, αλλά πρόσεξε, μπορεί να σε προλάβω. Δεν το πιστεύω, πάτερ μου, πείτε του να σηκωθεί, σας παρακαλώ. Θα σηκωθώ, πραγματικά δεν μπορείς να καταλάβεις πώς νιώθω, μόνο να εξομολογηθείς. Τώρα τι να σου πω? Να μην μου πεις τίποτα, να μου πεις ότι είσαι χαρούμενος, ότι είσαι χαρούμενος για τον αδερφό σου. Πάτε, πραγματικά από την ώρα που βγήκα από το εξομολογητήριο νιώθω χαρά, σαν να θέλω να τους αγκαλιάσω όλους. Είμαι καλά ή έπαθε κάτι? Είναι η χαρά που δίνει η χάρη του Θεού, Γιώργο μου. Μεγάλη χαρά. Ναι, αλλά δεν θα διαρκέσει για πάντα. Θέλει αγώνα η πνευματική ζωή. Αν νιώθω έτσι όπως νιώθω εγώ τώρα, πόσους αγώνες θέλετε? Γιωργάκι μου, είδομεν. Εμείς θα ευχόμαστε να προχωρήσεις πνευματικά. Προσπάθησε να κρατήσεις αυτά που σου είπε ο πνευματικός σου και άμα το κάνεις αυτό, θα έχεις και τη βοήθεια του Θεού. Λοιπόν,
Σε λίγο έρχεται το καραβάκι. Πρέπει να κατεβείτε κάτω στον Αρσανά. Πάτερ μου, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Τον Κύριο να ευχαριστείς. Εμάς να μας θυμάστε στις προσευχές σας. Έλα. Πάρ' το σακίδιο σου, φορά το, ξεκίνα και έρχομαι. Ευλογημένο. Την ευχή σου, Πάτερ. Του Κυρίου Γεώργιε. Είδες, Πάτερ, τα άμαθα όλα, ε. Έτοιμος να γίνεις ασκητής. Τώρα πραγματικά, αν το δίνω και πω είναι ευλόγιστον, είμαι εντάξει, συγχωρεμένος. Τι να κάνω εγώ τώρα με αυτόν. Πάρ' μου τον Γιώργο Γεωργίου, σε παρακαλώ. Μαρία, συγκεντρώθου, συστήματα συναγερμού. Ναι, ναι, okay, αλλά να παίρνεις πιο γρήγορες τροφές. Ποιος ήρθε? Πολλά πιο γρήγορες τροφές. Θυμώνεις της Μαρίας? Ναι, για να μάθει να κάνει σωστά τη δουλειά της. Γιατί σε συνέχεια στην πρίζα? Απόστολε, τι θέλεις? Εσύ στη θέση μου τι θα έκανες? Κοίτα, επειδή δεν είμαι στη θέση σου, σκέφτομαι τι θα κάνω για μένα. Στη θέση που βρίσκομαι εγώ, ενώ λυπούμαι που δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Γιατί είσαι τόσο σκληρή? Γιατί έτσι με έκαμε η ζωή. Ναι, δεν φταίνει άλλη ο λυγυρός σου όμως. Ναι, δεν φταίνει άλλη, καημένη. Φταίω εγώ. Η κακιά, η στρίγκλα. Όμως επειδή εκείνοι που το παίζουν καημένοι, χτυπώ μου στα νεύρα, μπορείς να φύγεις, σε παρακαλώ. Όχι, πριν να ακούσεις ότι θέλω να σου πω. Απόστολε, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος. Τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει πια μέσα μου. Θέλω ο άντρας που να είναι δίπλα μου να με αγαπά. Χωρίς να έχει οτιδήποτε άλλο στο μυαλό του. Και τι μπορεί να έχω στο μυαλό? Δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Ψάξε το εσύ. Τι να ψάξω, ρε Ελίνα? Σταμάτα να μου φωνάζεις. Εσύ να ψάξεις να βρεις το πρόβλημα μου, εσύ, γιατί έχεις μεγάλο πρόβλημα. Εσύ έλεγες ότι έδιάλυσες σε ο παπάς σου. Απόστολε, σε παρακαλώ, σταμάτα. Έλεγες του ή δεν το έλεγες? Ναι. Έλεγα το. Και θέλω ο άντρας που θα έβρω να διαλύσει ότι άφησε όρθιον ο παπάς μου. Συγγνώμη που διακόπτω. Έψαχνε σας ο Τάκης. Πού με έψαχνε ο Τάκης? Στο κινητό σας. Και τι με θέλει ο Τάκης? Ο κύριος Σταύρος δεν είναι καλά. Επήρε τον στην κλινική της κυρίας Σοφίας. Ήπρε τον αρέστητο στην πισίνα. Λέει αν θέλετε να πάτε, γιατί δεν ξέρω, ήταν πάρα πολλά χρόνος. Μαρία, πάρ' μου τον Τάκη. Να περιμένει ο Γεωργίου. Ναι, ξέρω ότι εγώ τον ζήτησα, αλλά τώρα έχω κάτι πιο σημαντικό, πιο επίγον. Έλα, θέλεις να πω στην κυρία? Ναι, έλα Τάκη, τι έγινε? Να χαίρεσαι με τη χαρά του αδερφού σου. Χαίρομαι, πάτερ μου, δεν χαίρομαι. Εγώ δεν επέμενα να έρθει εδώ. Ναι, αλλά κάνεις σύγκριση. Σου λέει ο λογισμός, εσύ γιατί δεν νιώθεις αυτή τη χαρά? Σου εξομολογούμε, πάτερ μου, πως πρώτη φορά έρχομαι στο μοναστήρι και δεν νιώθω αυτή τη χαρά. Κι εγώ άλλες φορές πετούσα. Τώρα γιατί? Εντάξει. Ήλθες έχοντας άγχος για τον Γιώργο. Είδες όμως ότι δεν έπρεπε. Έχω όμως κι εγώ άγχος για τον εαυτό μου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι πολλές φορές που ο λογισμός μου λέει πήγαινε στο μοναστήρι. Και λέω ναι, αυτό είναι που πρέπει να κάνω, αυτό θα κάνω. Και άλλες φορές που λέει πού πας ρε καημένε, δεν θα αντέξεις ούτε εβδομάδα. Συνηθισμένος πόλεμος, Μιχάλη μου. Αυτά όμως με τον πνευματικό σου, όχι με μένα. Εγώ θα εύχομαι να σε φωτίσει ο Θεός να κάνεις ό,τι είναι καλύτερο για σένα και μη φοβάσαι. Είτε έρθεις στη Μονή είτε μείνεις έξω στον κόσμο, είναι ευλογημένο. Φτάνει να μείνεις κοντά στο Χριστό και να αγωνίζεσαι πνευματικά. Δεν κάνουμε μόνο εμείς εδώ αγώνα. Και οι αδελφοί μας οι λαϊκοί έξω στον κόσμο κάνουν μεγάλο αγώνα. Έλα, πήγαινε τώρα, μην χάσεις το καράβι. Σε ευχαριστώ, πατέρ μου. Την ευχή σας. Του Κυρίου. Και μην αγχώνεσαι για το μικρό. Θα πάει δεξιά, θα πάει αριστερά, αλλά πιστεύω θα τα βρει. Μην τα βρει αυτός και τα χάσω εγώ, πατέρ μου. Όλοι στον αγώνα είμαστε. Να ευχόμαστε τουλάχιστον να μας κρατήσει κοντά του μέχρι τέλους. Thank you.
τίποτα ακόμα. Δεν σου είπαν τίποτε. Όχι, λένε. Έδωσα διορίαν στον εαυτό μου ακόμα ένα λεπτό. Αν δεν εμφανιστεί κάποιος να μου πει τι γίνεται, μπαίνω μέσα και σπάζω διευρώ μπροστά. Πού τον βρήκες? Στην πισίνα. Μίλησες, σου είπες σου κάτι? Ναι, ένα μέτρο με καημάκι. Μα πού θες τώρα? Μα με φτάνει το άγχος μου. Κάμεις μ' ανόητες ερωτήσεις. Τι να μου πει, ήταν ανέσθητος, λένε. Συγγνώμη, πότε ακριβώς είπαμε ότι ήταν ανέσθητος? Στελά, σε παρακαλώ. Είναι μόνο εσύ που έχεις αγωνία, αν έχουμε και εμείς. Εμπαππούς μας, ξέρεις. Ναι. Εμπολί που να θυμηθούν τώρα ότι εμπαππούς τους, εμπαπάς τους, εντατάς τους. Τάκη, λες μου το εμένα τούτο? Πάτε καλά. Τι θέλεις να μου πεις, ότι είναι ενδιαφέρομαι για τον παππού μου? Ότι τώρα θυμηθήκα? Στέλλα, ηρέμησε πραγματικά. Θα μαλώσετε μέσα στην κλινική, ενώ ο παππούς είναι μέσα και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εγώ, τούτος με κάμεν επίθεση. Συγγνώμη, μωρό μου. Δεν πάει καλά, ξέρεις το? Ποιος δεν το ξέρει? Άρα μην ταράζεσαι. Λοιπόν, κορίτσια μου, δεν θέλω άγχος, ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Καλά, μιλάμε για κλινική περίπτωση. Ακριβώς. Τάκης Πελός με την Βούλα. Το θέμα είναι ότι εσείς ξέρετε το. Τούτοι δαμέ δεν το καταλάβαν ακόμα, αλλά θα το καταλάβουν τώρα, διότι επέρασε το ένα λεπτό. Μιχάλη μου, συγγνώμη για την ενόχληση. Μήπως είσαι ακόμη στο Άγιο Όρος? Φεύγω τώρα. Σε παρακαλώ, μπορείς να δώσεις το όνομα του πεθερού μου, του Σταύρου, για παράκληση? Γιατί, τι έπαθε? Δεν ξέρουμε. Τον βρήκανε λιπόθυμο μέσα στην πισίνα και φέρανε στην κλινική. Εντάξει, θα επιστρέψω πίσω να δώσω το όνομά του για παράκληση. Εγώ τώρα φεύγω για Κύπρο, είμαι μαζί με το μικρό. Έχω πολλά να σου πω. Κι εγώ έχω να σου πω πολλά. Ο Άλκης επέστρεψε. Ωραία. Σε φιλώ όμως τώρα, γιατί πρέπει να προλάβω και το καράβι. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ και θα τα πούμε, ε. Γεια, γεια. Την Τελίνα, πήρες τι? Τελίνα. Όχι. Τι ωραία οικογένεια που είμαστε. Τι είναι, Αντιγόνη? Περιμένω τον συνάδελφο μου να με πιάσει να μου πει τι γίνεται. Τι να της πω? Γενικά που μιλώ, Σοφία μου. Χαλάρωσε. Γενικά είσαι καλύτερα να με μιλάς. Αλκή, γιατί μου μιλάς έτσι, άντε να μην ανοίξω το στόμα μου, α? Συμπάθει, να είναι και να σας ακούω τα μωρά. Σοφία μου, μεν ανησυχείς. Και τα μωρά καταλάβουν πολλά παραπάνω από ό,τι νομίζουμε. Τα μωρά καταλάβουν. Εσύ εν καταλάβεις. Τι έπαθες? Ήρθε σπίτι μου έναν ερείπιο. Επερειποιήθηκα σε. Εφέρασες τη γυναίκα σου, στο παιδί σου. Και ξαφνικά πιάνεις η πελάρα και μιλάς μου έτσι. Κανεί. Λοιπόν, εκούρασες με, Άλκη. Να σταματήσετε. Σοφία, εμβλέπεις ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο με διπολική προσωπικότητα? Τριπολική προσωπικότητα που είμαι. Και δουν το χιούμορ σου, ότι τάχα αυτό σαρκάζεσαι, πραγματικά με σκοτώνει. Ωραία, τέλος. Έλα, Αντώνη μου. Σοφία μου, τα νέα δεν είναι πολύ καλά. Πες μου. Είχαμε μία υπαραχνοειδή αιμορραγία. Δεν το πιστεύω. Λυπάμαι. Κάναμε MRI. Η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί. Δηλαδή δεν θα χρειαστεί επέμβαση, έτσι? Ελπίζουμε πως όχι. Τώρα έχουμε σε καταστολή. Θα δούμε τις επόμενες ώρες, ξέρεις. Καλά, καλά. Θα προσπαθήσω να είμαι εκεί μέχρι απόψε. Αν όχι, σίγουρα αύριο. Εντάξει. Κοίτα. Ξέρεις ότι θα κάνω ό,τι μπορώ. Το ξέρω, Αντώνη μου, και σε ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς. Λοιπόν, δύναμη. Εγώ θα σε ενημερώνω. Α, να σου πω. Κάποιον Τάκη. Τι τον έχετε? Α, κατάλαβα. Σε τρέλανε ο Τάκης? Μπήκε μέσα και φώναζε. Κοίτα, μην τον παρεξηγείς. Αγαπά πολύ τον πατέρα μου. Πες ότι είναι αδερφός μου. Αυτός το βρήκε, αγωνιά ο άνθρωπος. Εντάξει, μην ανησυχείς.
Ό,τι καινούριο σε παίρνω. Ναι. Σε ευχαριστώ και πάλι, ε. Σε φιλώ. Γεια, γεια. Ευχαριστώ. Κεφαλικό. Ελενίτσα μου, θα σου δώσω και μια εικόνα του Αρχάγγελου να την πάρεις μαζί σου. Και να ξέρεις, όποτε τον χρειαστείς και τον φωνάξεις με πίστη, θα είναι δίπλα σου. Μην το φωνάξεις τώρα, είναι στον παππού. Αχ, παιδιά μου, πόσο λυπάμαι που φεύγετε. Κι εγώ λυπάμαι, μακάρι να μπορούσαμε να μείνουμε. Και να μην πούμε στον παππού. Γενικά, ρε Σταύρο, να μην γινόταν αυτό. Ακούστε με, μωρά μου. Στη ζωή μας έρχονται και τα πρόοπτα. Και τα ξαφνικά, όπως αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα ζήσει σε αυτή τη γη και δεν θα του τύχει κάτι λυπηρό. Κάτι που θα τον ταράξει. Θα τον στενοχωρήσει. Λοιπόν, τι κάνουμε εμείς τότε, Πρώτα απ' όλα, δεν αρχίζουμε τα γιατί. Και το γιατί σε μένα. Έχουμε υπομονή και κάνουμε προσευχή. Και ξέρουμε πως τίποτα δεν γίνεται σε αυτή τη ζωή αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Γιατί να επιτρέψει ο Θεός να συμβεί αυτό στον παππού? Αυτό δεν το ξέρω, Ελενίτσα μου. Όμως όλο αυτό μπορεί να έγινε για καλό του παππού. Πώς? Κοίταξε, Ελενίτσα μου. Όσο έχουμε την υγεία μας οι άνθρωποι, όταν έχουμε λεφτά και όταν νιώθουμε πολύ δυνατοί και νομίζουμε ότι δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, καμιά φορά ξεφεύγουμε. Άμα συμβεί κάτι, μαζευόμαστε. Ταπεινωνόμαστε. Έλεγε ένας παππούλης, τώρα που αρρώστησα και ξάπλωσα στο κρεβάτι ανάσκελα και βλέπω πάνω, τώρα θυμήθηκα το Θεό. Κορίτσι μου, σου λέω δύσκολα. Λοιπόν, εσείς τον αγαπάτε τον παππού. Θα πείτε στον Χριστό. Κοίταξε να δεις, εμείς τον αγαπάμε τον παππού και θέλουμε να γίνει καλά. Έλα κι εσύ στη ζωή του. Ε, παππού, πότε γίνεις σοφός? Εγώ σοφός? Τι λες, βρε? Είδες σοφούς? Πώς γίνεται ο Σταύρης να είδε τον παππού? Δεν έκανε και τίποτα σπουδαίο ο Σταύρης. Σταύρη μου. Ο Αρχάγγελος τον έδειξε. Να τηλεφωνήσει η μαμά σου και να τρέξει ο Τάκης να τον βρει. Άρα τον αγαπά ο Θεός. Πώς δεν τον αγαπά, βρε? Όλους τους αγαπάει ο Θεός. Είναι απέραντη η αγάπη του Θεού για μας. Και να λέμε δεν σε πιστεύουμε και να λέμε δεν σε θέλουμε. Αυτός είναι εκεί. Και μας αγαπά και μας περιμένει. Καταλάβατε? Λοιπόν, πόσο σας αγαπάει η μανούλα σας? Πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Θεός σας αγαπά εκατομμύρια φορές περισσότερο. Όλους μας. Αχ, Ελενίτσα. Μα γιατί δεν μας αφήσαν να μπούμε και μας αφήσαν μόνο τον Τάκη? Ο Τάκης είναι star. Rock star. Ακριβώς. Είμαστε μπολάστοι. Οι άνθρωποι γενικά εννοώ. Πότε μάλλον ο παππούς με τον Απόστολο για το έργο που δεν επαρέδωσε. Δεν του είπε αγόρε παππού τι θέλεις λεφτά να γνωρίσει τι? Κάθε μέρα τόσο να χωρίς, ορίστε τα αποτελέσματα. Ναι, αλλά τώρα κάποιος μπορεί να μας πει καλά τα έβρετε ουλά έτοιμα κορούδες που τον παππού σας καθεστίζουν φιλοσοφείτε τώρα. Φιλοσοφούμε, λέμε την πραγματικότητα. Πιστεύεις στο Θεό? Τι εννοείς? Τι εννοώ? Πιστεύω σε έναν Θεό πατέρα παντοκράτορα. Πιστεύω στη δύναμη που έχει ο άνθρωπος μέσα του. Πιστεύω ότι ο Θεός βρίσκεται μέσα μας. Μα τι με ρωτάς τώρα? Κι εγώ τούτον επίστευκα παλιά, αλλά νιώθω ότι είναι πάρα πολλά απλόκη τούτη απάντηση. Δηλαδή, είναι ο Θεός μέσα μας. Οκ, είναι μέσα μας. Πώς ενεργεί, τι κάνει, ποια είναι η σχέση μας μαζί του? Γιατί ερχόμαστε στον κόσμο? Για να μεγαλώσουμε να κάνουμε μωράζι να πεθάνουμε, και μετά να μεγαλώσουν τα μωρά μας να κάνουν τζουζίνα μωράζι να πεθάνουν και ούτω καθεξής? Υπάρχει νόημα σε αυτό το πράγμα? Όχι. Άρα, κάτι άλλο υπάρχει?
Ναι. Και γιατί δεν το βρίσκουμε? Πατερέρο, τώρα να λύσεις τα υπαρξιακά σου. Τώρα θα τα λύσουμε όλα. Είπα σας κάτι? Κάτι καινούριον όι, αυτά που σου είπε ο Τάκης πριν. Πού είναι ο Τάκης? Αφήσαν τον να πάει λίγο μέσα να τον δει. Α, ναι, και πού τον έχουν να πάω εγώ? Όχι, δεν αφήνουν κανέναν να περάσει, ούτε μας αφήσαν. Ο Τάκης σε φώναζε. Να φωνάξω κι εγώ τότε. Τι να πεις? Τι να πεις? Αχ, τι κακό, τη φωτιά, το κεφάλι μου ανάβει. Τα σπασμένα γυαλιά μου τρυπάνε τη γλώσσα. Τι? Νύφη, ματωμένος γάμος του Λόρκα. Α. Έναν άταχα κατάλαβε και δεν κατάλαβε τίποτε. Να μας περδώνεις σήμερα εσύ. Ναι, αλλά όταν σου λέω ότι υπάρχει κάτι παραπάνω που το ερχόμαστε, μεγαλώνουμε, κάνουμε μωρά, πεθαίνουμε, να μου ακούεις εμένα. Δεν σας ακούω. Εσείς να με ακούσετε. Ελίνα Αγγελίδη σας λέω. Είμαι η κόρη του. Αχ, τι κακό, τη φωτιά, το κεφάλι μου ανάβει, τα σπασμένα γυαλιά μου τρυπάνε τη γλώσσα. Καλά, τι πελές μας ανεβάζει, τι κατάπελες μας κατεβάζει. Ω, η κορή, έπαιξαν τα τουτός. Δεν φοβάσαι τίποτε. Θα τα καταφέρεις. Σε σκληρόν καρύτη. Συγγνώμη που σου μιλώ στον ελληνικό τώρα, αλλά νιώθω κάπως. Κοίτα, έχεις πολλά ίσως. Αλλά θα τα έβρω με έναν μήνα. Θα έχουμε πολύ χρόνο μαζί. Εσύ κοίτα να συνελθείς. Ο Τάκης σου δεν θα σ' αφήσει ούτε λεπτό. Εννοείται ότι θα μου σπάσεις τα νεύρα. Θα μου βάλεις τις φωνές, θα μουρμουράς συνέχεια. Αλλά εγώ μπράβο σαν λέω σου το. Φώναξε όσο θέλεις. Μουρμούρα όσο θέλεις. Ατού ο Τάκης. Και κοίτα, να μου κάνεις νούμερα με τα φάρμακα κλπ. Ότι πολλοί γιατροί θα το κάνουν. Πάνω σε τούτον είμαι ανέντοτος. Και δεν το παίζεις πολλά σκληρός. Ξέρω πόσο καλός είσαι κατά βάθος. Τώρα πόσο βάθος είναι να το έβρουμε κάποια στιγμή. Να σου πω κάτι που δεν σου είπα ποτέ μου. Αγαπούσε. Σε ευχαριστώ σιλιώτικα μας για μένα. Συγγνώμη για εκείνα που σου έκανα εγώ. Γίνεσαι καλά. Και υπόσχομαι σου ότι θα γίνω εγώ καλύτερος. Τι έγινε τώρα? Τι εν τούτον, ο Ιδελάρες. Βοήθεια. Ένας γιατρός. Βοήθεια, τι να κάνω τώρα.